Παρά την αρνητική στάση των Τούρκων τουριστών απέναντι σε ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι δημοφιλής και ιδιαίτερα τα νησιά μας, όπως μας ενημερώνει ο ναυτικός πράκτορας Σπύρος Τυρινόπουλος, ο οποίος διακινεί τουρίστες από την Τουρκία. Και σχολιάζοντας τις κρατήσεις που υπάρχουν ήδη αυξημένες για τη εορταστική περίοδο του Μαΐου, εκτιμά ότι το καλοκαίρι του 2017 και με τη θετική εξέλιξη σχετικά με τη βίζα θα υπάρξει σημαντική αύξηση. Ό,τι αφορά τώρα τις διαδικασίες ελέγχου της Σέγκεν, ο κ. Τυρινόπουλος επισημαίνει ότι αν δεν υπάρξει ενίσχυση με προσωπικό ή καθυστερήσεις στη διακίνηση, έχουν πρόβλημα. Τα μηνύματα που έχουμε μέχρι τώρα είναι ότι έχουμε ιδιαίτερες κρατήσεις από Τούρκους που θέλουν να έρθουν στην ΚΟ και στα νησιά γενικά. Τώρα, η βίζα το ότι τα άνοιξε ξανά είναι πολύ θετικό. Αυτό που θα χρειαστεί όμως είναι η στελέχωση του γραφείου, του Port Visa γραφείου, από την ασφάλεια, για να μπορέσουν οι βιβάτες να παίρνουν γρήγορα τη βίζα, να βγαίνουν όλες οι βίζες που θα έχουμε τις αιτήσεις για αυτές και να μην περιμένει ο κόσμος την ώρα πολύ ώρα. Ρωτώντας την στρατηγότη κυρία Τσιριγότη, μας είπε ότι και οι πράκτορες από την πλευρά τους έχουν την υποχρέωση εντός 24 ή 48 ώρων να δίνουν την λίστα με τα ονόματα των επισκεπτών πάνω στα κεντρικά τους, ώστε να προχωρά και γρήγορα η διαδικασία της ταυτοποίησης εδώ στο λιμάνι. Η υποχρέωσή μας είναι, όσοι ασχολούμαστε με τη βίζα, η υποχρέωσή μας είναι να έχουμε τα χαρτιά για κάθε επιβάτη που θέλει να πάρει βίζα στο λιμάνι, τουλάχιστον 48 ώρες πριν, ώστε να ελέγχονται και να δοθεί ο αριθμός της βίζας, ώστε να μπορεί να έρθει αυτός. Αυτό γίνεται. Γίνεται χρόνια τώρα, δεν είναι κάτι καινούριο. Mm-hmm. Απλώς για όλο αυτόν τον κόσμο που περιμένουμε, θα πρέπει να στελεχωθεί το γραφείο. Αυτή τη στιγμή, με πόσους ανθρώπους είναι στελεχωμένο το γραφείο? Από ό,τι ξέρω, το γραφείο για τη βίζα είναι 2 άτομα. Κατά την εκτίμησή σας, πόσο θα χρειαστούν ώστε να διεκπαιρεώνεται γρήγορα η διαδικασία? Τουλάχιστον άλλα 2. Με αυτούς περιμένουμε, με τον κόσμο, τους Τούρκους που περιμένουμε, κυρίως 19 με 21 Μαΐου που υπάρχει η γιορτή και περιμένουμε πάρα πολλούς. Ήδη έχουμε βάλει πάρα πολλά δρομολόγια για να έρθουν όλος αυτός ο κόσμος. Χρειάζεται τουλάχιστον άλλα 2 άτομα. Για να μην καθυστερούν να βγουν, έτσι, από την Σέγγεν. Για να βγαίνουν, για να υπάρχει έγκριση όλων αυτών, να ελέγχονται τα χαρτιά 2-3-5 μέρες πριν. Αλλά και εκείνη την ώρα το πρωί να μπορούν να δίνονται οι βίζες. Άμεσα δηλαδή. Βέβαια, και να γίνεται ο έλεγχος. Να γίνει ταυτοποίηση εκείνη την ώρα. Έτσι, γιατί εκείνη ήταν η καθυστέρηση, αν δεν κάνω λάθος. Η καθυστέρηση ήταν εκεί. Αλλά και σε αυτούς που δεν χρειάζονται βίζα, τα πράσινα διαβατήρια ή αυτούς που έχουν βίζα, θα πρέπει να περνάνε γρήγορα. Γιατί αυτοί ελέγχονται, δεν είναι Σέγγεν. Άρα ελέγχονται τα διαβατήριά τους κανονικά, τα βιομετρικά τους στοιχεία. Μάλιστα. Σε σχέση με πέρυσι, παρατηρήσατε αύξηση των κρατήσεων για φέτος από Τουρκία? Από Τουρκία, ναι. Καλά, πέρυσι ήταν και ένα περίεργο καλοκαίρι, υπήρχαν διάφορα θέματα, αλλά επειδή αυτό που ξέρουμε και αυτό που ακούμε από την Τουρκία είναι ότι δεν θεωρούν φιλικά τα ευρωπαϊκά κράτη πλέον με όλα αυτά που συνέβησαν, θεωρείται το πιο φιλικό κράτος για τους Τούρκους η Ελλάδα. Άρα τα νησιά μας θα έχουν πάρα πολύ κόσμο, γι' αυτό έχουμε και πάρα πολλές κρατήσεις από Τούρκους.